Την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου τίμησε σήμερα η Καρδίτσα. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την τέλεση επίσημης δοξολογίας στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ενώ ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ιερό των Πεσόντων. Η 19η Μαΐου 1919 είναι η ημέρα απόβασης των γενοκτών και μάλιστα σαν Σούδα. Η συστηματική εξόδους των Ποντίων, όπως και των Αρμενίων, υπήρξε ένα προσχεδιασμένο έγκλημα, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια. Αρχικά, η απόφαση για την εξόδωση υπάρχει από τους νεότοπους το 1911. Εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ολοκληρώθηκε με το απάνθρωπο σχέδιο του Κεμάλ το περίοδο 1919-1923. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι φάσεις της στηριωτίας των Τούρκων. 1908. Οι νεότοποι επιβάλλουν κλίμα φοβίας και σε αντίκεινα της Ένωσης της Ελλάδας με την Κρήτη, εκβάλλουν στα ελληνικά πλοία αποκλεισμό από τα λιμάνια του Πόντου. 1911. Οι τουρκικές αρχές επιβάλλουν την υποχρεωτική στράτευση των χριστιανών υπηκόων και πολλοί Πόντιοι οδηγούνται στην αναγκαστική μετανάστευση προς τη Ρωσία. 1912. Η έναρξη των Βαλκανικών πολέμων επιτείνει το βήμα τρομοκρατίας σε βάρος των Ελλήνων του Πόντου. Η μισαλόδοξη και